Η ακρίβεια στις τιμές των προϊόντων αλλά και του πετρελαίου ήταν κάτι που απασχολούσε τους πολίτες του Μαυροματίου και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας. Να υπάρξει και πάλι ειρήνη και όχι εχθροπραξίες, εύχονται όλοι. Όλος ο πλανήτης κινδυνεύει από το πόλεμο της Ρωσίας. Σας ανησυχεί η αυξημένη τιμή του πετρελαίου? Όλα τα πάντα για την Ελλάδα. Και όχι το του πετρελαίου και του ψωμιού ακόμα. Και του ψωμιού δεν υπάρχει σιτάρι όπως ακούμε. Η παραγωγή του πλανήτη ήταν Ρωσία, Ουκρανία. Τώρα αυτά τα πράγματα τελειώνουν. Εδώ πέρα λένε δεν θα έχουμε ψωμί, δεν θα έχουμε τότε, δεν θα έχουμε και. Γιατί να μην σταματήσει? Δηλαδή ένας Πούτιν πρέπει να κυριεύσει όλο το πλανήτη και να διαλύσει όλο τον κόσμο? Κακός. Την ακρίβεια την έχετε ήδη καταλάβει? Την έχουμε καταλάβει, ασφαλώς την έχω. Εγώ είμαι συνταξιούχος, παίρνω 500 ευρώ το μήνα. Τι να κάνω με 500 ευρώ το μήνα? Να πιω ένα καφέ, να πιω ένα ούζο, να πιω ένα πετρέλαιο να βάλω, τι να κάνω, να οικογένεια να ταΐσω. Ο πόλεμος σας φοβίζει πιο πολύ από τον κορονοϊό? Περισσότερο μας φοβίζει ο πόλεμος. Ο κορονοϊός ούτως ή αλλιώς θα περάσει, όπως είναι τα πράγματα. Λίγος πολύ θα περάσει. Ο πόλεμος είναι για συμφέροντα. Σκοτώνεται ο κόσμος. Λάθος. Πιστεύετε μπορεί να μας επηρεάσει εμάς εδώ στην Ελλάδα? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ήδη μας έχει επηρεάσει. Κοιτάτε εδώ στο μαγαζί, βλέπετε δύο άτομα. Ο κοροναϊός θα φύγει, θα περάσει. Αυτό δεν περνάει. Βλέπουμε σιγά σιγά να πέφτει έστω και λίγο η τιμή του πετρελαίου. Πώς θα το σχολιάζετε? Αυτά είναι συμφέροντα. Καμία, τίποτα. Τίποτα, δεν έχω ανησυχία. Φοβάστε την ακρίβεια που μπορεί να έρθει στο μέλλον? Η ακρίβεια ήταν, δεν έγινε με το πόλεμο, ήταν και πριν το πόλεμο. Σας ανησυχεί περισσότερο από τον κορονοϊό η κατάσταση αυτή? Κορονοϊό πρέπει να φυλάγεται ο κόσμος, εντάξει. Να φυλάγεται ο κόσμος, να παίρνει τα μέτρα του, να μην είναι. Γιατί τώρα το έχουν ρίξει πολύ έξω και ανέβηκε πάλι το ποσοστό του κορονοϊού. Και οι φανόντες, αυτοί που εισάγονται στις κλινικές μέσα κλπ. Η ακρίβεια του πετρελαίου, η τιμή του? Πολύ. Κοιτάξτε, μην τα ρίξετε στο πόλεμο. Δεν είναι στο πόλεμο. Ήταν πριν. Πριν το πόλεμο. Είχαν αρχίσει βεβαίως. Είχαν αρχίσει, αυξήσει. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει χειρότερη κατάσταση? Ο πόλεμος ήταν η χαριστική βολή. Ο πόλεμος. Εντάξει. Αυτό είναι.